Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, οι καταστροφικοί σεισμοί του 1953 στο Ιόνιο, που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη, δεν ενεργοποίησαν ούτε ευαισθητοποίησαν τότε το μυσαλόδοξο μετεμφυλιακό ελληνικό κράτος να θεσπίσει άμεσα κανόνες, ώστε η μελέτη και η κατασκευή των κτηρίων να παίρνει υπόψη την αντοχή τους σε ισχυρές ελληνικές δράσεις. Δηλαδή να λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα εμφάνισης ισχυρών σεισμών στους οποίους τα κτίρια πρέπει να αντέξουν. Οι ισχυροί σεισμοί ήταν πάντοτε συχνό φαινόμενο στον ελλαδικό χώρο. Άλλωστε η χώρα μας είναι η πρώτη σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη και η έκτη στον κόσμο. Τι έγινε όμως μετά τους σεισμούς του 1953 που ισοπαίδωσαν ολοκληρωτικά τις πόλεις του Αργοστολίου, του Λιξουρίου και της Ζακύνθου και οι νεκροί έφτασαν στους 476. Για τη στάση που κράτησε η κυβέρνηση του Παπάγου και γενικά το αστικό μετεμφυλιακό κράτος ως προς την αποκατάσταση και την περίθαλψη των κατοίκων των νησιών μετά την καταστροφή από τους σεισμούς του 1953, αναφέρθηκε αναλυτικά ο σύντροφος Νεολάτος. Η αναφορά του συντρόφου αποκάλυψε το ταξικό πρόσημο και τις προτεραιότητες του αστικού κράτους. Αυτή η πολιτική του κράτους, μετά από ένα μεγάλο σεισμικό γεγονός, έχει αναλογίες και με το σήμερα όπως θα δείξουμε παρακάτω. Το ελληνικό κράτος όμως, θα αναρωτηθεί κανείς, ενεργοποιήθηκε τουλάχιστον στο επίπεδο θέσπισης αντισεισμικού κανονισμού? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι αρνητική. Ο πρώτος ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός, με εφαρμογή σε όλη την επικράτεια, θεσμοθετήθηκε 6 χρόνια αργότερα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς, το 1959 με το βασιλικό διάταγμα 36α του 59. Εκτός των ισχυρών σεισμών στο Ιόνιο, από 9 έως 12 Αυγούστου του 1953, με αποκορύφωμα το σεισμό στις 11:25 το πρωί της Τετάρτης 12 Αυγούστου, με μέγεθος 7,2 βαθμών, πριν την εφαρμογή του πρώτου αντισεισμικού κανονισμού, ακολούθησαν και ισχυροί καταστροφικοί σεισμοί με πολλές ζημίες και θύματα, για παράδειγμα στους Οφάδες, με μέγεθος 7 βαθμών, το 54, στο Βόλο με μέγεθος 6,2 το 55, στην Αμοργό με μέγεθος 7,5 το 56, στη Ρόδο με μέγεθος 7,2 το 57. Ο πρώτος αντισεισμικός κανονισμός του 59 αποτελούσε, συμπληρωμένος και με άλλες διατάξεις, ουσιαστικά συνέχεια και εφαρμογή σε όλη την επικράτεια ενός προεδρικού διατάγματος του 28 περί αντισεισμικού οικοδομικού κανονισμού Κορίνθου Λουτρακίου. Ο κανονισμός του 28 είχε δεσπίσει κάποιους πρώτους κανόνες οικοδόμησης μετά το καταστρεπτικό σεισμό του 1928, τον Απρίλιο του 28, μεγέθους 6,3 βαθμών, που ισοπαίδωσε την Κόρινθο και το Λουτράκι και είχε 20 νεκρούς. Ο κανονισμός αυτός ίσχυε για Κόρινθο και Λουτράκι και όχι για άλλες περιοχές της χώρας. Όμως στη χώρα γίνονταν ισχυροί σεισμοί, όπως έγιναν το 32 με 7 βαθμούς που ισοπεδώσε την Καστροπολιτεία της Χερσού, το 33 στην ΚΟ 6,6 βαθμών, στο Ηράκλειο της Κρήτης με μέγεθος 7 βαθμών το 35 και βέβαια το 1941 έγινε σεισμός 6,6 βαθμών που ισοπεδώνει τη Λάρισα. Μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά. Εκ των 6.000 περίπου οικειών της Λαρίσης, ποσοστό 70% κατέστη άχρηστο. Κατέρευσαν ξενοδοχεία, εκκλησίες, νοσοκομεία, τράπεζες. Και βέβαια υπήρχαν και 40 νεκροί. Το μόνο που αναγκάζεται να κάνει το κράτος το 41 είναι να βάλει το περιοριστικό διάταγμα του 28 να το επεκτείνει και στην Λάρισα. Όπως και το 54 το επέκτηνε και για τα νησιά του Ιωνίου μετά τους σεισμούς του 53. Από τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε ότι ενώ υπήρχαν ισχυροί καταστροφικοί σεισμοί στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και παράλληλα υπήρχε και επιστημονική γνώση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, με τα τότε δεδομένα, το αστικό κράτος από επιλογή δεν θέσπισε αντισεισμικό κανονισμό. Καν. Όταν το έκανε, η χρονική υστέρηση ήταν πάντοτε αρκετά μεγάλη, όπως αναφέραμε. Όπως και οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές ήταν μεγάλες και σε κατασκευές οι απώλειες. Η σημαντική και εγκληματική χρονική υστέρηση με την οποία το αστικό κράτος προσαρμοζόταν στα επιστημονικά δεδομένα της κάθε εποχής και θέσπιζε την εφαρμογή κατάλληλων κανονιστικών διατάξεων για την αντισεισμική επάρκεια των κατασκευών
δεν ερμηνεύεται με αναφορές σε ανικανότητα του κράτους, των πολιτικών εκπροσώπων κλπ. Την ίδια εποχή που έδειχνε ολιγορία στη θέσπιση κανόνων αντισεισμικής προστασίας, έδειχνε ικανότητα να κυνηγάει και να στέλνει στα ξερονίσκια και στις φυλακές, αλλά και στο απόσπασμα τους κομμουνιστές. Άλλωστε και σήμερα υπάρχουν χρήματα για ανατοϊκές δαπάνες, για αναβάθμιση του εξοπλισμού της αστυνομίας, για να καταστέλει αποτελεσματικά το εργατικό λαϊκό κίνημα, όπως αγορά οχημάτων, χημικών κλπ. Για πανεπιστημιακή αστυνομία, για αποζημίωση, αν θέλετε, των παραχωρησιούχων των εθνικών οδών, αλλά και της Αιτζίαν λόγω του COVID με αρκετά εκατομμύρια κλπ. Το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν διαχρονικά πάντα έβαζαν στο ζύγι της λογικής κόστους-οφέλους στην αντισεισμική προστασία. Το κρατικό χρήμα που μαζεύεται από το χαράτσωμα με άμεσους και έμεσους πόρους των λαϊκών στρωμάτων πάντα αρέει σε σχεδιασμούς που ενισχύουν την καπιταλιστική ανάπτυξη, πάντα ενισχύονται οι μονοπωλιακοί όμιλοι προκλητικά και βέβαια στα πλαίσια αυτά οι ανάγκες για ασφαλή κατοικία των λαϊκών στρωμάτων, για ασφαλή σχολιά, εργασιακούς και εργοστασιακούς χώρους, νοσοκομεία κλπ. Θα θεωρούνται κόστος. Η έλλειψη αντισεισμικού κανονισμού μετά τον εμφύλιο, την περίοδο της ανοικοδόμησης στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στην Αττική, με το σύστημα της αντιπαροχής, διευκόλυνε τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών συμφερόντων, εργολάβων κλπ. Η αναγκαστική επιβολή αντισεισμικών προδιαγραφών μέσω κανονισμού θα ήταν τροχοπέδι στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του κεφάλαιου. Ερμηνεύει δηλαδή γιατί δεν θέλανε αντισεισμικό κανονισμό. Σε αυτό δεν ήταν ανικανότητα δηλαδή. Σε αυτό το πλαίσιο η τροποποίηση του κανονισμού του 59 καθυστέρησε. 25 χρόνια, ενώ υπήρχαν εξελίξεις στην επιστημονική γνώση, αλλά και συμπεράσματα από την εφαρμογή του κανονισμού του 59, που έθεταν το ζήτημα της αναθεώρησής του πολύ νωρίτερα. Και συγκεκριμένα, είχαμε και συγκεκριμένους σεισμούς. Το 68 εκδηλώνεται καταστροφικός σεισμός 7,1 ρίχτερ με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Ευστρατείου με 20 νεκρούς. Επίσης, το 78, και το ανάφερε και ο σύντροφος ο Σταύρος πριν, το βράδυ έγινε το 1978, το 20 Ιουνίου, το βράδυ γίνεται καταστροφικός σεισμός 6,5 ρίχτερ με επίκεντρο την περιοχή της λίμνης Βόλβης που συνταράσσει τη Θεσσαλονίκη και υπάρχουν καταρρεύσεις και 49 νεκροί. Επίσης, το 81, το Φλεβάρι του 81, εκδηλώνεται καταστροφικός σεισμός 6,7 ρίχτερ με επίκεντρο της Αλκιονίδες νήσους του Κορινθιακού κόλπου. Έχουμε καταρρεύσει στο Λουτράκι και πολλές καταστροφές και στην Αττική και υπάρχουν και 20 νεκροί. Τελικά, οι καταστροφικοί σεισμοί σε Θεσσαλονίκη και Αλκιονίδες αναγκάζουν το κράτος πάλι με καθυστέρηση, δηλαδή το 78 και το 81 γίνανε, και το κράτος το 84 οδηγείται σε τροποποίηση του αντισεισμικού κανονισμού του 59, υιοθετώντας μια σειρά πρόσθετες διατάξεις κλπ. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Στη λογική δηλαδή του αντισεισμικού κανονισμού αυτού μπήκανε πρόσθετα πράγματα που αντιμετωπίζαν όλα αυτά τα φαινόμενα που δεν είχαν προβλεφθεί μέχρι τότε. Με τις τροποποιήσεις του 84, στον κανονισμό του 59 έγινε ένα σημαντικό πρώτο βήμα στην βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας του αντισεισμικού σχεδιασμού των κατασκευών. Το επόμενο βήμα αποτελεί η σύνταξη του ΝΕΑΚ, του νέου ελληνικού αντισεισμικού κανονισμού του 92, λαμβάνοντας υπόψη και τις μέχρι τότε διεθνείς εξελίξεις. Η λογική αυτού του κανονισμού διδασκόταν ήδη στους φοιτητές των πολυτεχνείων, των πολιτικών μηχανικών, στα πολυτεχνία, από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Ο ΝΕΑΚ όμως, που αποτελεί τομή στον αντισεισμικό σχεδιασμό, έγινε νόμος του κράτους το 1992, είχε παράλληλη εφαρμογή με τον προηγούμενο κανονισμό και η εφαρμογή του ξεκίνησε το 1995, 30 Ιουνίου. Είχε προηγηθεί 15 Ιουνίου του 1995 ο καταστροφικός σεισμός στο Αίγιο. Επίσης, παρόλο που είχαμε πολλές ζημίες από σεισμούς και χρειάζονταν να επεμβάσει στα κτίρια αυτά, που υπήρχε ανάγκη αποτίμηση της ικανότητας της σφαίρουσας αυτών των υπαρκών κτιρίων, ώστε αν χρειαστεί να γίνουν επεμβάσεις ενίσχυσης, δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή κανονισμός επεμβάσεων, αλλά υπήρχαν πάντα κάποιες οδηγίες τεχνικές να συμβουλευτούν οι μηχανικοί σε αυτές τις μελέτες.
Η πρώτη εφαρμογή αυτού που λέμε ΚΑΝΕΠΕ, κανονισμού επεμβάσεων, εγκρίθηκε το 2012 και έχουν υπάρξει μέχρι τώρα 3 αναθεωρήσεις. Αυτός λοιπόν ο κανονισμός επεμβάσεων μπορούσε να είχε γίνει γιατί ήδη είχε μπει σε διαδικασία μελέτης και είχε ολοκληρωθεί τουλάχιστον 5 με 8 χρόνια πριν από τότε που έγινε η εφαρμογή του, πάλι καθυστερημένα. Δηλαδή θα μπορούσε πολλές ενισχύσεις που θα είχαν γίνει να μην ήταν με τεχνικές οδηγίες απλές, αλλά με πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η πρόσφατη καταστροφική στιγμή στην νοτιοανατολική Τουρκία στα σύνορα με τη Συρία το Φλεβάρι του 2023, όπως και η έντονη σεισμική δραστηριότητα που υπάρχει διαχρονικά σε πολλές περιοχές στη χώρα μας, δικαιολογημένα μας ανησυχούν όλους. Το ερώτημα που τίθεται για το πόσο ασφαλής είναι η κατοικία μας, αλλά και τα σχολιά, τα νοσοκομεία, οι εργασιακοί χώροι, οι χώροι διασκέδασης, να αντέχουν ένα μεγάλο σεισμικό γεγονός, είναι λογικό και εύλογο το ερώτημα πόσο ασφαλή είναι. Η προσπάθεια εφησυχασμού του λαού που γίνεται από την κυβέρνηση με το επιχείρημα ότι εμείς έχουμε σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό δεν μπορεί να σταθεί, γιατί τα κτίρια της χώρας μας σε ένα ποσοστό της τάξης του 69%, 7 στα 10 δηλαδή, είναι κατασκευασμένα χωρίς καθόλου αντισεισμικούς κανονισμούς ή με το ξεπερασμένο αντισεισμικό κανονισμό του 1959. Είναι δηλαδή πριν του 85. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011, το 43% κατασκευάστηκε σύμφωνα με τον πρώτο αντισεισμικό κανονισμό της χώρας, και ενώ το 26% έχει κατασκευαστεί χωρίς καθόλου αντισεισμικό κανονισμό. Με τον κανονισμό του 84% έχει κατασκευαστεί το 14% των κτηρίων στην Ελλάδα, ενώ ένα υπόλοιπο 17% έχει κατασκευαστεί με τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς ΝΕΑΤ και ΑΤ. Συμπληρώνω λίγο ότι ο ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός που έγινε μετά το 1999, τα είπε και ο σύντροφος ο Τάσος, για να προχωρήσουν. Ίδια είναι η εικόνα με μικρές αποκλίσεις του κτηριακού αποθέματος της χώρας σε δημόσια κτίρια και σχολεία. Συγκεκριμένα, το 59% των σχολικών κτηρίων, 6 στα 10 και το 73% των υπόλοιπων δημοσίων κτηρίων δεν έχουν κατασκευαστεί με σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό. Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη για άμεσο έλεγχο με κρατική ευθύνη των δημόσιων και κοινοφελούς χρήσης κτηρίων και υποδομών. Η ασάφεια της σεισμικής επάρκειάς τους γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη η πλημελή συντήρησή του. Αφού προβλήματα που εμφανίζονται στη διάρκεια ζωής και λειτουργίας των κτηρίων και υποδομών, π.χ. η διάβρωση, δεν αντιμετωπίζονται άμεσα ή ποτέ, με αποτέλεσμα να απομειώνεται η αντοχή τους. Στα σχολεία, για παράδειγμα, εμφανίζονται όλο και πιο συχνά περιστατικά, όπως να πέφτουν επιχρήσματα από τα βάνια και εξώστες, να εμφανίζονται ενανθρακώσεις κυροδέματος σε υποστηλώματα, δοκάρια και πλάκες, να πλημμυρίζουν αίθουσες και άλλοι χώροι. Σε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα πήρε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου, γνωρίζοντας τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής, που δεν είναι χθεσινή, για το σημείο που βρισκόμαστε. Το Μάη φέτος δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, το ΦΕΚ για την υλοποίηση του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε 65.000 δημόσια και κοινοφελούς χρήσης κτίρια, ορίζοντας ότι κατά προτεραιότητα θα πραγματοποιηθεί σε 20.000 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και νοσοκομεία που έχουν κατασκευαστεί προς το 85. Καταρχήν να πω εδώ ότι για τα 20.000 έχουν μέχρι στιγμής προσανατολισμό κτίρια να το κάνουν σχολεία και νοσοκομεία και όχι για τα 65.000 δημόσια κτίρια. Αυτό προβλέπεται σε πρώτη φάση. Μέσα σε ένα χρόνο, είχαν πει ότι η ειδοποίηση θα ξεκινούσε το φθινόπωρο και θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο. Η διαδικασία αυτή έχει καθυστερήσει και προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές του 24. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έλεγα εγώ. Το έργο του ελέγχου θα δοθεί σε ιδιώτες μηχανικούς, ώστε το κράτος, αν και υποστελεχωμένο από επιστήμονες μηχανικούς, να μην κάνει προσλήψη αυτό που είναι απαραίτητη, όχι μόνο για τους παραπάνω πρώτους ελέγχους, αλλά για να γίνουν παντού οι απαραίτητοι δευτεροβάθμιοι ουσιαστικοί προσεισμικοί έλεγχοι και οι μελέτες ενισχύσεων που σε πολλές περιπτώσεις θα απαιτηθούν, αλλά και οι επιβλέψεις των ενισχύσεων
και η συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων ώστε να είναι συνεχώς η ασφαλή λειτουργία. Είναι αυτά λοιπόν τα μέτρα που εξαγγείλε θετικά η κυβέρνηση. Είναι ένα ουσιαστικό βήμα της σεισμικής θωράκης της χώρας ή είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου. Για να γίνει κατανοητό πως διαχρονικά οι κυβερνήσεις παίζουν και στο ζήτημα της αντισεισμικής προστασίας με τις ζωές μας και των παιδιών μας, όπως και στα ΤΕΠΗ και με τις πυρκαγιές και με τις πλημμύρες, θα χρειαστεί να εξηγήσουμε ορισμένα ζητήματα για το προσεισμικό έλεγχο του κτηρίου. Το κανονιστικό πλαίσιο του προσεισμικού ελέγχου των υφιστάμενων κτηρίων περιλαμβάνει τρία στάδια ελέγχου και έχει διαμορφωθεί από τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας. Ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος είναι ταχύς οπτικός έλεγχος της κατασκευής με τη συμπλήρωση και βαθμονόμηση στατιστικού δελτίου. Είναι ένα εργαλείο ουσιαστικά αυτός ο έλεγχος που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για να ιεραρχήσουμε την προτεραιότητα που θα ελεγχούν τα κτίρια ουσιαστικά. Με το πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο τα κτίρια κατατάσσονται σε υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας για τον ουσιαστικό τους έλεγχο. Αυτό θέλει να κάνει σε 20.000 μόνο κτίρια δημόσια, έτσι. Και αυτό είχε ουσιαστικά θεσμοθετηθεί και ήταν υποχρεωτικό να έχει γίνει από το 2001. Ο δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος είναι που προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους χώρους του κτιρίου, τη σύνταξη σχεδίων αποτύπωσης, γεωμετρίας και παθολογίας του κτιρίου, οπτική αξιολόγηση και προαιρετικά ορισμένους επιτόπους ελέγχους των δομικών υλικών. Και αυτός προχωράει και στην προσεγγιστική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας με βάση αναλυτικότερους υπολογισμούς. Αν δηλαδή το κτίριο είναι επικίνδυνο στην περιοχή που είναι με βάση τη σεισμική επικίνδυνοτητα της περιοχής κλπ. Και βέβαια ο τριτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος είναι το εργαλείο, αφού χρηθεί επικίνδυνο στο δευτεροβάθμιο, που με αναλυτική αριθμητική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας και ενδεχομένως τη σύνταξη μελέτης αποκατάστασης ενίσχυσης, αυτό το κτίριο θα ενισχυθεί. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν ληφθεί υπόψη τα σύγχρονα σεισμολογικά δεδομένα για τον ελληνικό χώρο και θα οδηγούν σε ενίσχυση και θωράκιση των κατασκευών. Συνεπώς, ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος δεν μπαίνει στην ουσία. Είναι ένα εργαλείο άμεσο για να ιεραρχήσει κάποιος την προτεραιότητα που θα ελεγχθούν ουσιαστικά σε δεύτερο βαθμό τα κτίρια. Γι' αυτό λέμε ότι ενώ είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιηθεί χθες. Γιατί όμως, για να γίνει η ουσιαστική δουλειά από εκεί και πέρα και όχι να ξεγελάνε το λαό μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει και έχει ενταθεί η ανησυχία και έχουν πέσει τα βάνια και λοιπά το τελευταίο διάστημα σε σχολεία και έχουν κρυφθεί επικινδυνότητες να λένε θα κάνουμε αυτό και κάτι κάναμε. Επίσης, ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος πρέπει να γίνεται ανά πενταετία, να επαναλαμβάνεται, γιατί τα κτίρια μπορεί με τον χρόνο να παρουσιάσουν λόγω λειτουργίας φορές και βλάβες. Μέχρι σήμερα, αυτός όπως είπα ο έλεγχος και πιο πριν, που θεσπίστηκε το 2001, έχει υλοποιηθεί μόνο σε ένα ποσοστό λίγο πάνω από το 20% και κυρίως είχε γίνει σε σχολεία. Αλήθεια, τι εμπόδιζε το κράτος και όλες τις κυβερνήσεις από τότε μέχρι σήμερα να έχει γίνει αυτός ο έλεγχος άμεσα κατά προτεραιότητα, ώστε να έχει προχωρήσει το κράτος σε ουσιαστικούς δευτεροβάθμιους προσεισμικούς ελέγχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΠ, στα σχολεία που έχει διενεργηθεί αυτός ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος, στο 27 των αυτών απαιτείται περαιτέρω άμεσος έλεγχος. Είναι υψηλής προτεραιότητας. Ένα στα τρία περίπου, έτσι. Επίσης, τα αποτελέσματα του ελέγχου στα σχολεία που έχουν γίνει δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, γιατί η δημοσιοποίηση θα οδηγούσε σε αφαίτηση άμεσων ενεργειών για θωράκιση αυτών των σχολείων που έχουν κριθεί υψηλής και άμεσης προτεραιότητας. Αλλά και στα ιδιωτικά κτίρια επιχειρείται στον αντίποδα της κρατικής ευθύνης να τονιστεί η ατομική ευθύνη του ιδιοκτήτη της κάθε κατοικίας για αυτή, άρα και για τη στατικότητά της, ως αυτονόητη και με αυτόν τον τρόπο να δοθεί άφεση αμαρτιών στο κράτος και απαλλαγή από τις δικές του ευθύνες. Προωθείται η ασφάλιση των κατοικιών σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, νέο πεδίο δόξης λαπτό για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Επίσης επιχειρείται να καλυφθεί η κυβέρνηση προγραμματίζοντας φορολογικά κίνητρα για την διενέργεια προσεισμικού ελέγχου στις κατοικίες, όπως απαλλαγή από το ΦΠΑ των μελετών που γίνονται για προσεισμικό έλεγχο και απαλλαγή από το φορολογητέο εισόδημα των εργασιών που προβλέπουν οι αντίστοιχες μελέτες ενίσχυσης. Με τους σχεδιασμούς τους είναι ξεκάθαρο ότι η λαϊκή οικογένεια θα αναγκαστεί άλλη μια φορά να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσει να ζει σε ασφαλή κατοικία. Μιλάνε για κίνητρα φοροαπαλλαγών, ενώ οι περισσότεροι δεν μπορούν να διαθέσουν χρήματα για επισκευές και ενισχύσεις.
Τα λεγόμενα αυτά κίνητρα δεν αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία χαμηλόμισθων, ανέργων, χαμηλοσυνταξιούχων και τις οικογένειές τους. Με ευθύνη του κράτους απαιτείται να πραγματοποιηθεί άμεσα ο αντισυστημικός έλεγχος και η ενίσχυση των κτηρίων που κατοικούν οι εργατικές λαϊκές οικογένειες και έχουν κατασκευαστεί με τους παλαιούς αντισυστημικούς κανονισμούς ή χωρίς καθόλου αντισυστημικούς κανονισμούς, των οποίων η αλλαγή καθυστέρηση ή η θέσπιση καθυστέρηση με ευθύνη του κράτους. Η καθυστέρηση της αλλαγής των κανονισμών, ενώ ήδη υπήρχε κατεκτημένη επιστημονική γνώση, είχε να κάνει με τα κέρδη των κατασκευαστικών ομίλων. Με τα κέρδη των επιχειρηματικών μονοπωλιακών ομίλων έχει να κάνει και ο τρόπος που υλοποιείται το πρόγραμμα ηλέκτρα, με το οποίο χρηματοδοτείται η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του δημοσίου, όπως σχολεία, αθλητικοί χώροι και άλλες κτηριακές υποδομές. Αυτό που απαιτείται είναι να υπάρχει συμπληρωμένος μόνο ο πρωτοβάθμιος ταχύς οπτικός έλεγχος και να μην είναι το κτίριο υψηλής προτεραιότητας. Με αποτέλεσμα στα παλαιά δημόσια κτίρια να καλυφθεί το κέλευκος του κτιρίου με υλικά ενεργειακής αναβάθμισης και να είναι αδύνατος ο εντοπισμός ακόμη και ενδείξεων στατικής ανεπάρκειας στα φέροντα στοιχεία του μετά από ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Και στα παλαιά ιδιωτικά κτίρια τα προγράμματα εξοικονομώ για ενεργειακή αναβάθμισή τους, που ήδη έχουν υλοποιηθεί, δεν απαιτούσαν να έχει πραγματοποιηθεί κανένα στατικός έλεγχος, ούτε καν ο πρωτοβάθμιος σεισμικός έλεγχος. Επίσης, ο νόμος 4495 του 17 για τα αυθαίρετα. Στην νομιμοποίηση κτηρίων με αυθαίρετες προσθήκες ή κτηρία εξ ολοκλήρου αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί πρώτου 83, δεν απαιτεί κανένα έλεγχο στατικής επάρκειας. Δηλαδή, πρακτικά, για τα κτίρια που είναι πιο επικίνδυνα δεν απαιτεί τίποτα. Η τρίτη αναθεώρηση του κανονισμού επεμβάσεων που είπαμε που έγινε το 22 του ΚΑΝΕΠΕ θεσμοθέτησε να επιτρέπεται τα υφιστάμενα κτίρια να ελέγχονται και να κατατάσσονται σε χαμηλές σεισμικές κλάσεις, δηλαδή να αντέχουν μόνο σε πολύ μικρότερες σεισμικές δονήσεις από αυτές που με βάση τα σεισμολογικά δεδομένα ενδέχεται να προκληθούν στη συγκεκριμένη περιοχή. Τα παραπάνω δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι κυβερνήσεις διαχρονικά σχεδιάζουν και υλοποιούν με γνώμονα τη διασφάλιση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Καμιά έγνοια δεν έχουν για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών των λαϊκών στρωμάτων της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Στα πλαίσια αυτά χρησιμοποιείται η ψηφιακή μεταρρύθμιση και η πράσινη μετάβαση δίνονται κίνητρα για επενδύσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, αλλά ο προσεισμικός έλεγχος και η αντισεισμική δωράκιση κτηρίων και υποδομών δεν είναι προτεραιότητα και δεν εξασφαλίζουν για το κεφάλαιο ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Αναβαθμίζονται δηλαδή ενεργειακά κτηρία για τα οποία δεν είναι διασφαλισμένη η στατική τους επάρκεια. Γίνεται έτσι φανερό ότι η διαμάχη ανάμεσα σε όσους κυβερνούν σήμερα τη Νέα Δημοκρατία και όσους έχουν κυβερνήσει και ευελπιστούν να αναλάβουν πάλι τη διακυβέρνηση της χώρας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Ότι για τις ευθύνες σε σχέση με καταστροφικές επιπτώσεις από τους σεισμούς που όλο και πιο συχνά παρακολουθούμε, η διαμάχη αυτή είναι κάλπικη. Καμιά κυβέρνηση διαχρονικά δεν έκανε ουσιαστικά βήματα αναβάθμισης των αντισεισμικών ελέγχων σε κατασκευές και σε έργα υποδομής. Εμπέγμο αποτελούν όπως και εσείς διαπιστώσατε μετά το σεισμό του 2014 και τα μέτρα στεγαστικής συνδρομής του κράτους για τα κτίρια που μετά από ένα ισχυρό σεισμό έχουν υποστεί βλάβες και χρήζουν επισκευή ή τα κτίρια που έχουν κρυθεί κόκκινα και πρέπει να ανακατασκευαστούν. Καλύπτουν το 80% του κόστου με τιμολόγια όμως που η πραγματικότητα έχει υπερβεί με αποτέλεσμα στην πράξη να καλύπτεται πολύ μικρότερο ποσοστό και να είναι αδύνατο ο κόσμος να επισκευάσει τα κτίρια. Υπάρχει περιορισμός επίσης στα τετραγωνικά μέτρα που δίνεται η αρρωγή αυτή, η κρατική αρρωγή. Επίσης, οι διαδικασίες είναι πολύ χρονοβόρες και οι εγκρίσεις καθυστερούν πολλά χρόνια με αποτέλεσμα και μετά από 5 χρόνια από μια φυσική καταστροφή να μην έχουν δρομολογηθεί και να μην έχουν υλοποιηθεί οι περισσότερες επισκευές και ανακατασκευές. Εδώ να πω ένα παράδειγμα από το Αρκαλοχώρι που πήγα πέρσι τον Οκτώβριο. Είχε περάσει ένας χρόνος και κάτι από τους ισχυρούς σεισμούς εκεί πέρα και το μόνο που είχε εγκριθεί και είχε ανακατασκευαστεί ήταν ένα εκκλησάκι. Δεν μπορούν για διάφορους λόγους, βάζοντας και τεχνικά κολλήματα, να ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις
της κρατικής αγωγής και των δανείων, ώστε οι άνθρωποι εκεί να μπορέσουν να φτιάξουν τα κτίρια τους ή να τα επισκευάσουν ή να τα ανακατασκευάσουν ανάλογα την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν μετά τον σεισμό. Τα μέτρα λοιπόν που αναγκάζονται να πάρουν οι αστικές κυβερνήσεις μετά από ένα μεγάλο σεισμικό γεγονός είναι αποσπασματικά. Πρώτης άμεσης ανάγκης, χωρίς τις περισσότερες φορές να ικανοποιηθούν ούτε στοιχειώδεις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών, και έχει διαπιστωθεί ότι η υλοποίηση αυτών των μέτρων γίνεται με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, όταν δηλαδή γίνεται και δεν παραπέμπονται στις γνωστές καλέμβες. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα τιμολόγια και τις τεχνικές οδηγίες που έχουν θεσπιστεί με υπουργική απόφαση, οι επισκευές που εκρίνονται σε κτίρια που έχουν πληγεί από το σεισμό, αντί να τα ενισχύουν και να τα θωρακίζουν, τα οδηγούν σε κατάσταση που ήταν πρώτου σεισμού, δηλαδή στην κατάσταση που βρίσκονταν όταν έπαθαν ζημιές. Οι τραγικές ανεφάρκειες του κρατικού μηχανισμού και της τοπικής διοίκησης, Δήμου και Περιφέρειες, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων μετά από ένα ισχυρό σεισμό δεν είναι απότοκο της ελληνικής οργάνωσης και της αναποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού, αλλά αναδεικνύουν την αδιαφορία του κράτους και των εκπροσώπων του για την προστασία του λαού και την κάλυψη των αναγκών του. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ελλείψεις επιστημονικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή της ΔΑΕΦ, της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων από Φυσικές Καταστροφές. Η μηχανική της διεύθυνσης αυτής είναι αρμόδια να κλείνει την καταλληλότητα των κτηρίων εκ των άλλων. Οι μηχανικοί αυτοί αποστέλλονται από το ένα σοβαρό περιστατικό στο επόμενο, χωρίς να ολοκληρώνεται η αποστολή του στο προηγούμενο, για να φαίνεται ότι το κράτος αντιμετωπίζει τα προβλήματα από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς, με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι εγκρίσεις για τις αποκαταστάσεις των πληγέντων. Αποκαταστάσεις μίζερες και ελλειπείς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπάρχουσα νομοθεσία. Επίσης, να αναφέρουμε τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε υλικοτεχνική υποδομή και σε στελέχος και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών και φορεών όπως είναι η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική, η ΕΜΑΤ, το γεωδυναμικό Ινστιτούτο, οι κτηριακές υποδομές που αφορούν τα σχολεία κλπ. Οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στην πολιτική προστασία κεντρικά αλλά και στους Δήμους και τις περιφέρειες καθιστούν τα όποια σχέδια αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών χαρτιά χωρίς ουσία. Ειδικά στους Δήμους και στις περιφέρειες, η πολιτική προστασία, ειδικά στους Δήμους μάλλον, αντιμετωπίζεται με κάποιον υπάλληλο, υπεύθυνο, είτε είναι τιματάρχης, είτε έχει οριστεί υπεύθυνο και δεν έχουν ούτε καν τμήμα πολιτικής προστασίας. Την ανυπαρξία επίσης να αναφέρουμε της υποδομών και σχεδίου για άρση σε ένα βαθμό άμεσα των αρνητικών επιπτώσεων. Και τέλος, τις μεγάλες ελλείψεις σε μηχανικούς, αλλά και εργατοτεχνικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή στους Δήμους και την Περιφέρεια για τις άμεσες επισκευές σχολείων, παιδικών σταθμών κλπ. Το κράτος σε όλες τις βαθμίδες του λοιπόν έχει άλλες προτεραιότητες. Επίσης, βολεύεται διπλά αυτή η κατάσταση. Τους δίνει τη δυνατότητα να εξάγουν και να υπερπροβάλλουν τη φιλανθρωπία του κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που με μικρές φιλανθρωπίες, αποστολή κάποιων οικίσκων, κατασκευή ενός σχολείου, έρχονται να συμπληρώσουν τις ανεπάρκειες του κράτους. Μόνο που αυτά που υποτίθεται προσφέρουν είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι από την κλεμμένη εργασία των εργαζομένων. Επίσης, τέτοιες δωρεές τους εξασφαλίζουν πρόσθετες φοροαπαλλαγές. Οι ευθύνες λοιπόν διαχρονικά των αστικών κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών είναι τεράστιες. Πραγματικός αντίπαλος είναι η πολιτική που αντιμετωπίζει και την αντισυσμική προστασία ως εμπόρευμα που υπόκειται στους νόμους της αγοράς και καθορίζει το επίπεδο προστασίας με βάση τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και όχι με γνώμονα της ανάγκης και την ασφάλεια της λαϊκής οικογένειας. Η άρχουσα τάξη και η πολιτική της εκπρόσωποι δεν αντιμετωπίζουν την αντισυσμική επάρκεια των υποδομών και των κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών ως κρατική ευθύνη. Δηλαδή να υπάρχει η απαραίτητη κρατική δομή και οι αντίστοιχοι μηχανισμοί της που θα έχουν τον έλεγχο του συνόλου της διαδικασίας. Για την άρρουσα τάξη και το κράτος της, η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών, τόσο από τους σεισμούς όσο και από πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ, είναι μέρος της διαδικασίας, μιας διαδικασίας επαναπροσαρμοστοποίησης, την οποία καλείται να πληρώσουν τα λαϊκά και εργατικά στρώματα. Όμως, η αντισεισμική προστασία απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που να προωθεί αφενός δομικού χαρακτήρα μακροπρόθεσμα μέτρα για την πρόληψη των σεισμικών επιπτώσεων και προστασία των κατασκευών και αφετέρου μέτρα άμεσης απόδοσης για την καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης μετά από ένα καταστροφικό σεισμό. Το σχεδιασμό αυτόν μπορεί να υλοποιήσει μόνο η κοινωνική κρατική ιδιοκτησία του συνόλου των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής,
που θα κατανέμει σχεδιασμένα την κρατική χρηματοδότηση και το εργατικό δυναμικό, θα προγραμματίζει την υλοποίηση των έργων σύμφωνα με τις απήγουσες ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, π.χ. νοσοκομεία, σχολιά, αντισεισμική θωράκιση, αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία, θα καλύπτει το σύνολο των φάσεων των δημοσίων έργων στο πλαίσιο του κεντρικού σχεδιασμού της σοσιαλιστικής οικονομίας και θα εξασφαλίσει τις λαϊκές ανάγκες για κατοικία. Η κοινωνική κρατική ιδιοκτησία μπορεί να περιορίσει δραστικά ζημίες και θύματα. Τα σημερινά τα επίπεδα της τεχνολογίας και της τεχνικής, αναφέρθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, επιτρέπουν ένα ανώτερο επίπεδο κάλυψης των προβλημάτων του λαού. Μονόδρομος για τους εργαζόμενους είναι να οργανώσουν την πάλη τους για το ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης της εργατικής εξουσίας. Για να υλοποιηθεί αυτός ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός, πρέπει ο λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και με τους αγώνες του να καθορίσει ένα διαφορετικό μέλλον. Οφείλουν τα ταξικά συνδικάτα και σωματεία, οι μαζικοί φορείς, οι ενώσεις γονέων, οι ενώσεις γυναικών, οι φοιτητικοί σύλλογοι, τα συντονιστικά των μαθητών, των φοιτητών, οι αγροτικοί σύλλογοι, τα συντονιστικά σεισμοκλήτων, πυροπαθών, πυροκλήτων σε διάφορες περιοχές, να μπουν μπροστά και να διεκδικήσουν να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αυτή την πάλη οργανώνουμε από σήμερα. Παλεύουμε καθημερινά και αποφασιστικά. Απαιτούμε άμεσα να υλοποιηθεί η υποδομή πρόβλεψης και πρόληψης και πραγματικός εφαρμόσιμος σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για να προχωρήσει ο ουσιαστικός προσεισμικός έλεγχος και η αντισεισμική θωράκιση με ευθύνη του κράτους. Απαιτούμε την ικανοποίηση του συνόλου των κοινωνικών αναγκών που το κεφάλαιο θεωρεί κόστος. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, βαδίζουμε στον δρόμο της σύγκρουσης με τα σχέδια της άρχουσας τάξης και των αστικών κομμάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ.